Πολύ πολύ καλημέρα σπικάκια μου και τι μου κάνετε. Σας καλωσορίζω με το κλασικό υγιεινό γλυκάκι μου. Σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να λαδώσω τα μαλλιά μου, οπότε λαδάκι καρύδας και σαλικυλικό, το οποίο το βάζω σε αυτό το εργαλειάκι που πήρα από Temu. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και για να απλώνω μάσκες στα μαλλιά, γιατί μπορείς και να χτενίσεις τα μαλλιά σου συγχρόνως και να πάει όλο στις ρίζες το προϊόν που επιθυμείς να βάλεις. Βάζω αρκετό λαδάκι καρύδας γιατί τα νιώθω λίγο ξηρά τα μαλλιά μου ως προς το μήκος τους αυτές τις μέρες, οπότε θέλω να αποφύγω να τα καταστρέφει το νερό. Τα τυλίγω, τα πιάνω με ένα κλάμερ και μετά για να εισχωρήσει και καλύτερα θα βάλω το σκουφάκι του μπάνιου να δημιουργήσω λίγο θερμότητα. Πάω να δώσω στη μικρή την αντιβίωση. Σήμερα έχουμε έναν πολύ ηλίθιο βροχερό καιρό για άλλη μια φορά. Ο καλός μου θα αργήσει, έχει δουλίτσα, οπότε εγώ έφαγα μόνο 2 αυγουλάκια έτσι scrambled για να πάρω την πρωτεΐνη μου. Και επειδή πεθύμισα πιτούλα, θα μου φέρει αργότερα σουβλάκι πιτούλα, στο οποίο δεν βάζω ποτέ πατάτες μέσα, να ξέρετε. Γενικώς τις αποφεύγω, τις τηγανιτές πατάτες. Θα φάω, αλλά όχι πια με κάθε, ας πούμε, γεύμα, μια στο τόσο να είμαστε έξω. Δεν προτιμώ τις πατάτες που είναι από τα σουβλατζίδικα και τα λοιπά. Αλλά επειδή είναι απλήρες γεύμα η πίτα, εγώ την προτιμώ με ντομάτα τζατζίκι και that's it. Λοιπόν, οπότε θα μου φέρει ο καλός μου σουβλάκι. Εγώ ετοιμαζόμουν να μαγειρέψω, αλλά μου είπε όχι, δεν χρειάζεται. Οπότε γι' αυτό ξεκίνησα να κάνω και τα μαλλιά μου, γιατί άμα ήμουν εδώ με τα τηγάνια θα μυρίζανε. Είχα σκοπό να κάνω η μάμη κάτι με μελιτζάνες. Έχω εδώ σε βάρος τις μελιτζάνες μου να φύγει η υγρασία και είχα σκοπό να κάνω η μάμ ή κάτι, δεν ξέρω, κάτι θα έφτιαχνα. Τα κεκάκια μου είναι έτοιμα, τα άγλικα muffins μου, μου αρέσουν πάρα πολύ με τον καφέ, απλά αυτή τη φορά έβαλα λιγότερο κακάο. Και να πω ότι δεν είναι κάτι που θα σε παχύνει. 2 μπανάνες αυτή τη φορά, μία κουταλιά της σούπας, όχι κοφτή, όχι πολύ γεμάτη κακάο. Το μισό βαζάκι από το φυσικό του βούτυρο που είχε περισσέψει την προηγούμενη φορά και λίγο μέλι. Αυτά έχουν μέσα τα muffins μου. Όπως καταλαβαίνετε έχω πήξει με τη μικρή εδώ μέσα, δεν μπορώ να πάω και πουθενά. Δουλειές, πόσες δουλειές να κάνεις. Το πρωί καθάρισα τα ντουλάπια μου της κουζίνας εκεί που είχα τις κατσαρόλες και αυτά. Τώρα μου στείλανε τα μαθήματα. Έχω κάνει μπάνιο τη μικρή, οπότε θα πάω να την ταυτοποιήσω, να στεγνώσω τα μαλλιά της, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ μακριά. Και μετά έχουμε μπόλικο μάθημα. Και θα μελετήσουμε εδώ πέρα. Έχουμε ήδη να κάνουμε εδώ τα μαθηματικά μας, τα οποία προσωπικά δεν χωνεύω καθόλου. Ποτέ δεν ήμουν καλή, το παραδέχομαι. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα μαθηματικά. Να μην με ακούσει. Να συμμαζέψω αυτά εκεί που μου μείνανε από χτες. Να αδειάσει. Θα πάω. Πρέπει να λέει δυνατό από το τέτοιο τζόσερ. Και βάει.
σε όλο μου το πρόσωπο, γιατί μου το επιτρέπει και στις χορηγίες, ότι κάνω και για τα μάτια και για όλο το πρόσωπο. Όσον αφορά κορίτσια μου και αγόρια μου, προφανώς, το θέμα ότι οι Κορεάτισσες δεν χρησιμοποιούν ρετιναλδεΐδη, γιατί είπαμε άλλη μια φορά το θέμα με τις μικρές ηλικίες και τη ρετινόλη. Οι Κορεάτες, επειδή δεν είναι ηλίθιοι και είναι πιο μπροστά από μας σε πάρα πάρα πολλά πράγματα, το target group των πελατών που έχουν μέσα βιταμίνη Α, γιατί το ακούσαμε και αυτό ότι η Κορέα δεν χρησιμοποιεί ρετινόλη. Οι Κορεάτες ήταν οι πρώτοι που σταθεροποίησαν τη βιταμίνη Α. Έχουν άλλο target group, δηλαδή αυτά τα προϊόντα που έχουν μέσα βιταμίνη Α, τα δικά τους, τα target group των πελατών απευθύνονται κυρίως σε μαμάδες, δηλαδή σε πιο φυσιολογικές ηλικίες για να χρησιμοποιήσουν βιταμίνη Α και όχι στα 13 χρόνια, που το μόνο που χρειάζονται είναι μια καλή ενυδατική και ένα αντιλιακό. Ο Σπόρος ζήτησε πατάτα, πατάτα ρόδου λοιπόν, δεν ξέρω αν εξάγουμε, αλλά η πατάτα ρόδου είναι πολύ πολύ νόστιμη και γίνεται πάρα πολύ ωραία και στο φούρνο. Έκανα το καφεδάκι μου και τώρα θα κάτσω να καθαρίσω πατάτες, γιατί η μικρή θέλει να φάει τηγανιτές πατάτες. Εδώ μουλιάζω το ψωμάκι που θα κάνω τα κεφτεδάκια μου. Θα το αφήσω να μουλιάσει πάρα πολύ καλά και βάζω και λίγο ούζο εγώ μέσα στο ψωμί όταν μουλιάζει. Από εδώ και πέρα ξεκίνησα να πλένω βεράντες. Ήδη σήμερα κλείδωσε η μέση μου και πονάω πάρα πολύ. Έχω πολύ δύσκολο σπίτι εξωτερικά, γύρω-γύρω βεράντες. Εννοείται ότι πρώτα θα σκουπίσουμε να φύγει το χώμα το πολύ και όχι να ρίξουμε κατευθείαν νερό. Οπότε σκουπίζω λεπτομερώς όλο αυτό το χάλι, γιατί έριξε και σαν κίτρινο χώμα εχθές. Είναι αρκετές οι μπαλκονόπορτες που έχω στο σπίτι και τα μπαλκόνια και είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο, γιατί είναι αυτά τα ρολά εδώ που βλέπετε, τα οποία πρέπει να τα βρέξω, μετά να τα σαπουνίσω, το ίδιο και τα κάγκελα μέχρι και από κάτω που μαζεύουν χώμα και μετά πρέπει να τα ανοίξω πάλι για να πλύνω και να σαπουνίσω τα τζάμια, συν τα πλακάκια, συν τις βεράντες, το πάτωμα δηλαδή, και μετά πρέπει να μπω μέσα, να ξανακλείσω τα παντζούρια, να κάνω με το βετέξ το χωματάκι που έχει μείνει στα πλάγια. Γενικώς είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα για έναν άνθρωπο. Ξεκίνησα γύρω στις 10 το πρωί, 10.30, και τελείωσα περίπου στις 5 το απόγευμα, με διαλύματα σε εισαγωγικά, γιατί έπρεπε και να μαγειρέψω και να φροντίσω και το παιδί. Ως απορρυπαντικό χρησιμοποίησα το pink stuff, γιατί δεν μου άρεσε πάρα πολύ για μέσα στο σπίτι, οπότε το χρησιμοποίησα έξω και το τελείωσα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένη από αυτό το υγρό πατώματος, υπάρχουν και καλύτερα, οπότε το χρησιμοποίησα έξω. Μετά τραβάω με την ρακλέτα, αν και θα κάνω ατμόμετα, τα πολλά νερά, γιατί όταν βαράει ο ήλιος στεγνώνει και μένουν τα άλατα, μένουν τα στίγματα απάνω, και μετά πρέπει να κάνω και τους σιδηροδρόμους με βετέξ πανάκι, έτσι με λεπτομέρεια. Εδώ αυτή η μεριά μου είναι έτοιμη. Εδώ βλέπετε ότι τα μπαλκόνια μου δεν έχουν σωστή κλίση και με δυσκολεύει πάρα πολύ, ειδικά και εκεί που είναι η μονάδα του air condition, και πρέπει να είμαι σε 500 μεριές και να σκουπίζω. Όχι, ούτε η ρακλέτα με βοηθάει, γιατί άμα έχει το μπαλκόνι μία λάθος κλίση, κανονικά θέλει δύο άτομα να κρατάνε κόντρα, αλλά εγώ πάντα παλεύω μόνη. Μπήκα μέσα, να ξεκάνω λίγο και από τον ήλιο, παιδιά. Η μικρή παίζει, με μιμείται. Έχω εδώ τον κιμά μου και το ψωμάκι, τον τρίφτη μου. Ετοιμάζομαι να τρίψω τα κρεμμύδια. Ποτέ στο μούλτι, στους κεφτέδες. Θα
τα κρεμμυδάκια δεν βγάζουν τόσο στο υγρό. Θες το ζουμί τους να μείνει μέσα στα κεφτεδάκια και το μούλτι το εμποδίζει αυτό εδώ πέρα. Αν δακρύζουν τα μάτια σας, βάλτε και ένα χαρτί έτσι δίπλα σας βρεγμένο. Δουλεύει. Οπότε καθαρίζω τώρα. Για να ετοιμάσω το φαγητό έχω καθαρίσει και πατατούλες για τη μικρή και θα κάνω και τις μελιτζάνες. Μου έχω κρατήσει το μισό ψωμί για σκορδαλιά. Ωχ, παιδιά. Ωχ, παιδιά. Δεν τελειώνουν οι δικές μου οι βεράντες ποτέ. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να φέρνω εγώ στο σπίτι άνθρωπο να με βοηθάει. Οπότε τρώω σχεδόν όλη μέρα μέσα έξω μπαλκονόπορτες. Είναι 4 μπαλκονόπορτες, ένα παράθυρο και εδώ της κουζίνας άλλο ένα παράθυρο και πόρτα με τζάμια. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχω φτιάξει τη μαλάη, την έχω στο ψυγείο. Τώρα θα κάνω ένα σμούθι. Φράουλα, ανανά και γάλα καρύδας είχε μέσα, δεν είχε τίποτα άλλο που δεν τα φάγανε όλα εχθές. Οπότε θα πιω το σμούθι μου. Ο μπαμπάς μας έτσι κι αλλιώς αργεί να έρθει, η μικρή δεν πεινάει ακόμα. Ας πιω εγώ το σμούθι μου και συνεχίζω το χαμούλι εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λέρωσα και το παντελόνι μου. Είναι τέτοια εμπογιά έξω που δεν μπορείς να ακουμπήσεις όσο και να πλένεις τους τοίχους σε λερώνει. Οπότε τώρα βάζω το άζαξ εσωτερικά των τζαμιών. Και με βολεύει να τα κάνω με τον ατμό γιατί γυαλίζει πάρα πολύ ωραία, σπάει και τα άλατα, αλλά θέλεις προϊόν και πρέπει να ξαναπεράσω ρακλέτα μετά γιατί είναι κοντό το η ρακλέτα του ατμοκαθαριστή και αφήνει σημάδια. Το μόνο που βολεύει είναι ότι λιώνει άλατα, λιώνει ακόμα τυχόν βρωμιά και είναι σαπουνισμένα τα τζάμια απ' έξω, οπότε πρέπει να περνάω και τη δική μου ρακλέτα σε ένα πανάκι. Η αλήθεια πρέπει να πάρω μια πιο καλή, τις Βιλέντα που είναι ωραίες και δεν αφήνουν, έχουν ωραία λάστιχα και δεν αφήνουν γραμμές. Μετά ήρθα στην κουζίνα να πλάσω τα κεφτεδάκια μου, αφού έμεινε καμιά ωρίτσα ο κιμάς η μαλάη στο ψυγείο. Και έτσι πήγαινα μαγειρεύοντας και καθαρίζοντας. Έβαλα πάνω να γίνουν μερικά για την μικρούλα να φάει με τις πατατούλες της. Και μέχρι εδώ ήταν σπικάκια μου, συνεχίζω το σημάζεμα. Έχω υδρώσει, οπότε δυστυχώς μάλλον με βλέπω να ξαναλούζομαι ή μάλλον να βάλω το μυλόξιδο. Έχω εδώ έτοιμη την ηλεκτρική, να μπει η ηλεκτρική. Και καλό κουράγιο νοικοκυρούλες μου, spring cleaning, βαθύ καθάρισμα και deep cleaning. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες, αλλά είναι μια φορά στο τόσο. Γενικώς ψυχολογικά έχω σαλτάρει. Φιλάκια πολλά και αν σας αρέσει το περιεχόμενο που εγώ δημιουργώ, περιμένω την εγγραφούλα στο κανάλι, τα like σας, τα σχόλιά σας, πάρτε κουράγιο από μένα, μην κάθεστε στον καναπέ. Ελπίζω να σας δίνω και σας άλλο τόσο κουράγιο και να μην ξεχνάτε μετά από όλες αυτές τις δουλειές, να μην ξεχνάτε να εξωτερικεύετε τη λάμψη που κρύβεται μέσα σας. Φιλιά πολλά. Bye!